και καλώς ήρθατε στο Vivian's Makeup World, το σημερινό βιντεάκι. Όπως βλέπετε είμαι ελαφρώς βαμμένη. Θέλω λοιπόν να σας δείξω πώς μπορούμε να μετατρέψουμε ένα μακιγιάζ που έχουμε κάνει το πρωί, πώς μπορούμε να το μετατρέψουμε το ίδιο μακιγιάζ σε βραδινό, χωρίς να ξεβαφτούμε, χωρίς τέλος πάντων απλά να προσθέσουμε πράγματα. Λοιπόν, εγώ προσωπικά όταν βάφουμε από το πρωί και θέλω να ξαναβαφτώ το απόγευμα ή το βραδάκι τέλος πάντων και υπάρχει κάτι από κάτω, το καλύτερο θα ήταν να ξεκινήσουμε από την αρχή και να κάνουμε μια πολύ καλή ενυδάτωση. Δεν θα μπω όμως στη διαδικασία να βάλω foundation, θα βάλω μόνο μια πούδρα. Η συγκεκριμένη είναι από MAC και είναι η Studio Fix αυτή εδώ, είναι το NE5. Όταν θέλω να κάνω ένα μακιγιάζ, μάλλον να το μετατρέψω από πρωινό σε βραδινό, χρησιμοποιώ σφουγγαράκι. Το συγκεκριμένο είναι ένα σφουγγαράκι από την MAC. Κάτω η πούδρα έχει και ένα σφουγγαράκι τύπου latex, στρόγγυλο, αλλά εμένα μου αρέσει αυτό, το οποίο είναι είναι πιο μαλακό, τέλος πάντων νομίζω ότι παίρνει πολύ καλύτερη ωραία ποσότητα. Οπότε ξεκινάω και βάζω μια πολύ καλή στρώση, έτσι ώστε να μου αποχρωματίσει τέλος πάντων ό,τι μπορεί να υπάρχει. Λοιπόν, δείτε, με μία κίνηση εγώ τώρα και κάτω από το ματάκια έχω ουσιαστικά στεγνώσει το δέρμα μου. Την Indian Wood, είναι ένα paint pot από MAC, είναι ένα μπρονζέ ουσιαστικά χρώμα. Θα το βάλω με το δάχτυλό μου σε όλο το κινητό βλέφαρο. Επιλέγω ένα paint pot που έχει λίγο χρώμα και όχι ένα beige, γιατί θα χρησιμοποιήσω έτσι σκιούλες στα καφέ λόγω καλοκαιριού. Είναι να πάρω από MAC την All That Glitter, είναι αυτή εδώ η σκιά. All That Glitter λοιπόν, είναι αυτή εδώ η σκιούλα. 2-13 από MAC λοιπόν, είναι ένα μικρό πλατή πινέλο, παίρνω την All That Glitter, παίρνω μία normal ποσότητα και έρχομαι να βάλω. Βάζω λοιπόν εδώ. Είναι με το Coffee, ένα μολύβι από MAC, καφέ χρώματος, το λέει και το όνομά του, Coffee λέγεται. Τι κάνω λοιπόν, παίρνω και βάζω κάτω από το μάτι, σε όλο το μάτι, από την αρχή μέχρι το τέλος. Τραβάω και λίγο. Το ίδιο κάνω από την άλλη. Και στην εξωτερική γωνία μου έρχομαι και κάνω ένα γρήγορο έτσι μία μολυβιά που λέω κι εγώ. Έτσι ένα γρήγορο. Λοιπόν, το πινέλο που θα χρησιμοποιήσω τώρα είναι το 219, είναι από MAC, είναι λίγο χρησιμοποιημένο, είναι αυτό εδώ, κανονικά είναι τελείως λευκό και έρχομαι και σβήνω. Και εδώ. Ελπίζω μέχρι στιγμής να σας φαίνεται ευχάριστη. Την Hand Written, είναι αυτή εδώ, είναι μια σκιά matte, είναι πάρα πολύ ωραίο καφέ ζεστό και θα βάλω εκεί που έβαλα το μολύβι μου και από κάτω φυσικά και από την άλλη. Μην φανταστείτε, δεν κάνουμε και πάρα πολύ λεπτομέρεια. Και αφού έχουμε τελειώσει και με αυτό, με το 217 πινέλο, αυτό δηλαδή ακριβώς εδώ, θα σας κάνω κάτι που δεν θα το πιστεύετε. Λοιπόν, θα πάρω από MAC αυτήν εδώ τη σκιά, η οποία ονομάζεται Hot Paprika. Είναι αυτή εδώ η σκιά λοιπόν. Είναι ένα
Νομίζω ότι κεραμιδί θα το πω σε χρώμα, πορτοκαλί, κόκκινο, κεραμιδί νομίζω ότι είναι η καλύτερη. Δείτε λίγο τη διαφορά των δύο παλετών. Αυτή εδώ η παλέτα είναι για τις μεγάλες σκιές από τη MAC και αυτή εδώ είναι η κανονική, η με 15 τέλος πάντων. Βρήκα με το 217. Τεινάζω λίγο, να φύγουν τα πολλά. Και ξεκινάω εδώ στην κόχη και βάζω. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά γλυκαίνω όλο το μακιγιάζ των ματιών. Το ίδιο κάνω και από την άλλη. Στο τόξο δεν θέλω να βάλω κάποια σκιά. Γιατί έχουμε κάνει έτσι έντονα τα υπόλοιπα, δεν θέλω να φωτίζει και εκεί πάρα πολύ, νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Βάζω λίγο fill line μολύβι μαύρο μέσα στο μάτι. MAC Zoom Lash είναι η μάσκαρα που θα βάλω. Την ανοίγω τώρα εδώ μεταξύ. Δεν την τήρα. Από κάτω. Με το 168, αυτό εδώ το πινελάκι, το οποίο ήταν συλλεκτικό, είναι πιο μικρό, είναι mini, θα χρησιμοποιήσω την Delphic. Είναι μία πούδρα για κοψίματα, είναι το σκούρο χρώμα από MAC και κάνω κοψίματα. Για ρουζάκι πάλι με το ίδιο πινέλο θα χρησιμοποιήσω ένα από την Estée Lauder. Soulful Spice ονομάζεται, είναι shimmer. Βάζω μία σταγόνα εδώ έτσι ίσα ίσα να μου δώσει λίγο ένταση στα μάγουλα. Πάντα σας τα δείχνω ανάποδα εντωμεταξύ. Άντε να σας το δείξω έτσι. Half Red λοιπόν, νομίζω αν δεν κάνω λάθος ότι υπάρχει και σε αυτήν εδώ τη συλλογή συλλεκτικό, αλλά είναι νομίζω το ίδιο ακριβώς χρώμα. Πάμε να βάλουμε στα χυλάκια. Το κραγιόν που θα βάλω θα είναι το Pink Paint από MAC. Είναι αυτό εδώ το κραγιονάκι. Είναι ένα ροζ το οποίο εμένα μου βγάζει και λίγο σάπιο μήλο. Νομίζω ότι ταιριάζει πολύ ωραία με το συγκεκριμένο περίγραμμα. Βάλω ψεύτικες λιφαρίδες και να τονίσω λίγο τα φρυδάκια μου. Τα φρυδάκια μου θα τα τονίσω με το νούμερο 3 μολύβι από κορές, από καλλιντικά κορές. Θα σας βάλω την 301 από Ardell με την Duo Cola. Πάμε λίγο να τη βάλουμε. Είναι μία βλεφαρίδα ουσιαστικά για τη γωνία. Πάμε να βάλουμε και τη δεύτερη.
λοιπόν το μακιγιάζ που είχα να σας, να σας δείξω. Για μένα ουσιαστικά αυτό είναι ένα βραδινό μακιγιάζ, για κάποιες μπορεί να θεωρηθεί και πρωινό. Οκ, περιορέξως κολοκυθόπιτα είναι όλα αυτά. Ανάλογα με το πώς έχεις συνηθίσει να βάφεσαι, ανάλογα με το τι σου αρέσει. Και η αλήθεια είναι ότι όταν μάθεις να βάφεσαι έντονα από πρωί, πιστεύω ότι δεν σου φτάνει μετά τίποτα, θες συνεχώς να κάνεις έντονα πράγματα. Και είναι και φυσιολογικό, γιατί συνηθίζει το μάτι. Μπορείτε να μου πείτε ποιο θα θέλατε να είναι το επόμενο μακιγιάζ, να σας το κάνω, αν είναι, αν μπορώ φυσικά. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, like στο βιντεάκι αν σας αρέσει, ένα σχόλιο μπορείτε να αφήσετε, να κάνετε follow σε Instagram, like σε Facebook και subscribe στην ιστοσελίδα μου www.viviansmakeupworld.com. Φιλιά σε όλους, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας!